Κύριε Βάλσαμε, καλησπέρα σας, μάλλον καλό απόγευμα να πω. Καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές μας. Ντρέπομαι που θα ζητήσω τη διευκρίνηση, το μικρό ποιο είναι? Το Βάλσαμος. Α, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Οπότε κύριε Συρίγε θα είναι η προσφώνηση. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Δεν το έχουμε Χατάι από τις Κυκλάδες. Α, και εκεί συνηθίζεται δηλαδή. Ναι, είναι από τη Σαντορίνη κατάγομαι και γι' αυτό έχει ότι είναι. Πολύ ωραίο. Είδατε μερικά πράγματα και ξεχωριστά που δεν είναι έτσι όλα μαζί, ναι, τα ίδια. Καλό μας κάνουν, αρωματίζουν λίγο ακόμη και τη γλώσσα και την καθημερινότητα. Είχατε πάει εσείς με αυτή την αποστολή του Κομμουνιστικού, ναι, Κόμματος Ελλάδας? Ήμασταν δύο αντιπροσωπείες στην ουσία. Ήταν μια αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή στον Μαρίνο τον Γιώργο και τον Ρησέτο Βαγενά, που πήγανε στις δημόπληκες περιοχές, και μια αντιπροσωπεία του Συνδικάτου του Ταξικού Κινήματος του ΠΑΜΕ, το φορείο που και αυτοί πήγαμε με 100 τόνους αλληλεγγύη που συγκεντρώθηκε στη χώρα μας. Α, μεταφέρατε και βοήθεια επομένως, δεν ήταν απλώς να πάτε να δείτε πώς είναι τα πράγματα? Όχι, μεταφέραμε τη βοήθεια, αυτή τη βοήθεια που ο ελληνικός λαός, εργαζόμενοι, τα σωματεία, τα σχολεία συγκέντρωσαν από το εισιτέλημά τους μέσα στην αγωνία που είδαν τους γειτονές τους να πέφτουν σε αυτόν τον όλεθρο. Είχαμε το χρέος και την υποχρέωση να τη φτάσουμε εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Και εφόσον το είχαμε πει, και επειδή και πολλοί άνθρωποι μας τη φέραν αυτή τη βοήθεια, λέγοντας ότι σας εμπιστεύομαστε ότι η βοήθεια θα φτάσει εκεί, την πήραμε και πήγαμε με συνδικάτα της Τουρκίας και καταφέραμε, γιατί δεν είναι και εύκολη αποστολή, να φτάσει αυτή η βοήθεια κοντά στα σύνορα της Συρίας. Ήμασταν στην περιοχή Χατάι. Τόσο ψηλά, ναι, στο Χατάι. Στην Αντιόχεια, εκεί που ήταν το επίκεντρο του σεισμού. Μοιράστηκε σε 6 πόλεις αυτή η βοήθεια. Ήταν στο Σαμαντάρ, Σκεντερούν, Καχαμαράνα, Αντίγια. Και είδαμε από κοντά, δυστυχώς, δεν υπάρχουν λέξεις να πεις για αυτήν την ανοιχτή. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, μπορεί κανείς να το περιγράψει, έστω να μεταφέρει την εικόνα, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Υπάρχει κάποια πρόνοια, αυτό που λέμε, από τον κρατικό μηχανισμό? Κοιτάξτε να δείτε, στην πόλη της Αντίγιας υπήρχαν κάποιες σκηνές, τιμένες, κάποιες πιο μεγάλες που ήταν κέντρα σαν νοσοκομεία. Υπήρξαν δηλαδή και στη διαδρομή, σε αυτοκίνητα, σε σκηνές πολιτικής προστασίας της Τουρκίας υπήρχαν διασκορπισμένες στην περιοχή, κάτι υποτυπώδεις σκηνές, κάποιες ομάδες όπως αυτές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τουρκίας που είχαν στήσει οργάνωση σε κάθε περιοχή, συνδικάτα. Η σύντροφή σας εκεί του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας και των συνδικάτων, τι σας είπαν, πώς αυτό τι αντίκτυπο έχει στον κόσμο? Δημιουργεί και έναν αναβρασμό, γιατί από ό,τι φαίνεται το Μάιο μάλλον θα πάει για εκλογές ο κύριος Ερντογάν, ναι. Δεν το πάει πιο μετά. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα σε τέτοιες συνθήκες, τώρα οι εκλογές είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται ο κόσμος σε αυτή την καταστροφή. Ναι. Κοιτάει να δει πώς θα σωθεί. Εμείς βρεθήκαμε και χτες στο επίκεντρο του σεισμού, το 6,5 που έκανε. Α, και το μετασεισμός τώρα 6,5, τρομακτικό, έτσι, ναι, σάρωσε. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι είναι σε μια απόγνωση, βρίσκονται στο έλεος, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί που έγινε ο σεισμός, ξαφνικά τους ενημέρωναν και ότι θα γίνει τσουνάμι, και τρέχει πανικόβλητος και αλάφρονο ο κόσμος χωρίς να ξέρει που θα πάει. Άρα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες κοιτάς την επιβίωση πρώτα απ' όλα. Έχει πάρα πολλοί κόσμος, έχει πάει σε μεγαλύτερη απόσταση να έχει νιώσει πιο ασφάλεια. Οι υπόλοιποι μένουν στις σκηνές, δίπλα στα σπίτια τους. Να σκεφτείτε ότι χτες αυτό το σεισμό σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3 άνθρωποι που βρήκαν αμέσως και 200 τραυματίες. Δεν ήταν σε σπίτια, από χαλάσματα που πέφτανε στο μετασεισμό. Ναι, ναι, στο δρόμο. Ναι, στους δρόμους. Εντάξει, αυτό τώρα το συμβάν, όλα αυτά τα γεγονότα σε κάνουν να σκέφτεσαι λίγο πιο βαθιά και να λες ότι ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο, υπάρχει τεχνολογία και επιστήμη να το αντιμετωπίσεις, να κάνεις σύγχρονες κατοικίες και ασφαλείς για τους λαούς. Δυστυχώς έχουμε αφαιθεί στο έλεος. Στην κερδοσκοπία των εργολάβων. και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή την τραγική εξέλιξη, η οποία πραγματικά με εκατόμβη νεκρών. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις, οι αστικές τάξεις κάθε χώρας έχουν άλλες προτεραιότητες. Δεν έχουν στο μυαλό τους να υπάρξουν αντισυσμική, αντιπλημμυρική θωράκιση των χωρών και στην Τουρκία και στη χώρα μας και σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Δεν είναι συγκρίσιμη, αυτό... δεν θέλω να πω ότι εδώ είναι καλά και τέτοια, ναι, έτσι προς Θεού. Αλλά εντάξει, δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη με το τι έχει γίνει στην Τουρκία. Ναι, η οποία έχει τώρα... χρήματα. Εντάξει, το λέω, όχι, δεν θέλω ούτε να υπερασπιστώ, όχι, ναι, ξέρετε. Ναι, δεν το κάνω γι' αυτό. Σίγουρα εκεί πέρα υπήρξε μια συνδροσία των εργολάβων, που υπήρχε μια ασυλία από την κυβέρνηση και τους έλεγε χτίστε και φτιάχτε όπου θέλετε και ό,τι θέλετε και ό,τι ύψος θέλετε. Αυτό υπάρχει, είναι γεγονός, γιατί υπάρχουν πολύ όρφα κτίρια παντού. Αλλά μην ξεχνάμε και καινούρια. Υποτίθεται ήταν μοντέρνα, πουλήθηκαν σαν πολυτελείς κατοικίες αυτά τα χάρτινα. Ναι, και χάρτινα πολίτους είναι. Ο έλεγχος δεν ήταν τέτοιος. Εμάς το πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι με τα χτίρια που έχουν φτιαχτεί πριν τον αντισημικό σχεδιασμό του 81 από το 70% έχουν παρόμοια κατασκευή. Και αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Και υπάρχει απόφαση μετά το 1999 να ελεγχθούν τα δημόσια χτίρια και από αυτά έχει διελεχθεί μόνο το 30%. Μάλιστα. Και από αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό χρήζει άμεσης αντισημικής θωράκισης. Άρα λοιπόν εμείς, σαν παίρνοντας αυτή την εικόνα, ναι, πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να προστατευτεί και ο λαός της χώρας μας. Γι' αυτό απαιτείται να προχωρήσουν αυτές οι μελέτες και αυτές να υπάρξουν δημόσια κτίρια που να είναι ασφαλή τουλάχιστον, και μετά φυσικά και όλες τις ιδιωτικές κατοικίες. Μια προτεραιότητα αυτή λοιπόν. Βέβαια, είναι προτεραιότητα, πρέπει να μπει μπροστά. Δυστυχώς μπροστά μπαίνουν άλλα ζητήματα. Είναι να πάρουμε τα Ραφάλ, οι Τούρκοι να πάρουν τα Ταϊφούν, να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα. Εδώ πέρα μιλάμε, δηλαδή να παίρνουν μέτρα για την ασφάλεια των λαών και για να μένουν σε ένα σπίτι, να έχουν ησυχία τους, ότι θα πέσουν πλακώσει. Υπάρχουν προτεραιότητες άλλες. Θα κάνω όμως την παρατήρηση ότι έχουν ψηφίσει αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Συρίγο. Έχουν επιλέξει τον άνθρωπο που έλεγε στους εργολάβους πηγαίνετε εκεί και χτίστε να πλουτίσουμε όλοι μαζί. Εντάξει, ψηφίζουν και εκεί και εδώ και παντού έναν διαχειριστή ενός συστήματος που έτσι κι αλλιώς είναι εκμεταλλευτικό, που υπηρετεί τις τράπεζες και τους λίγους. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας. Είδαμε τα αποτελέσματα στις καταστροφικές πυρκαγιές στο μάτι και τις συνέπειες, και τελικά να καταντάει το κράτος και οι δικηγόροι του να ρίχνουν τις ευθύνες στους καμένους, που είδαμε πρόσφατα και στο δικαστήριο με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Είδαμε τι έγινε στην Εύβοια και απαξίως και δεν υπήρχε καμία προστασία. Το μόνο που λέγανε στον κόσμο είναι να σηκώσει και φύγει από το σπίτι του για να μην καεί. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο εξυπηρετεί τους πολύ λίγους. Βλέπουμε ακόμα και στο σπίτι και για μας, από το ΠΑΜΕ το θέμα, τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, γιατί το σπίτι εκεί πέρα μπορεί να πέσανε. Εδώ τα χάνουμε τα σπίτια μας, όχι επειδή πέσανε, επειδή τα χάνουν οι τράπεζες. Μπαίνουμε και θα ανοίξουν πολύ τα θέματα τώρα αναγκαστικά. Λυπάμαι που τώρα δεν έχουμε χρόνο. Όχι, δεν πειράζει, οι αναφορές είναι καλό να γίνονται. Είναι κρίκη μιας αλυσίδας. Να σας κάνω και εγώ την τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω. Γιατί υποψήφιος Ανατολικής Αττικής και όχι Κυκλάδων? Εγώ κατάγομαι τις Κυκλάδες, αλλά είχε φύγει ο προπάππους μου να δουλεύει στα μεταλλεία του Λαυρίου. Και έρχεται Μαύρη Πέτρα στο νησί. Άρα έχετε τους δεσμούς εδώ. Εντάξει τότε. Εδώ, Λαυρίου, είμαι στην Ανατολική Αττική και είμαι και... Ήθελα να το διευκρινίσω, κύριε Συρίγου. Ωραία. Να σε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.